Ήρθαμε να παίξουμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, γνωρίζοντας τις δυσκολίες του αγωνιστικού χώρου, αλλά και ότι έχουμε να παίξουμε με μια αρκετά καλή ομάδα. Ο στόχος μας ήταν να κερδίσουμε. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε ένα γκολ σε καθοριστικό σημείο, στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου. Σε μια στιγμή που εμείς ήμασταν έτοιμοι να πετύχουμε ένα γκολ, φάγαμε μια κόντρα και δεχτήκαμε. Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε δύο ευκαιρίες αποστημένα, απειληθήκαμε από δύο μακρινά σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι είχαμε την κατοχή της μπάλας, είχαμε την πρωτοβουλία. Η Καλονή προσπάθησε να κρατήσει το σκορ και το μόνο που καταφέραμε ήταν ένα απειλητικό σουτ από μακριά. Έχουμε μείνει πίσω. Εμείς ως Λάρισα, αυτό είπα και στα παιδιά μέσα, πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Έχουμε μείνει πίσω βαθμολογικά, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να ανακάμψουμε, γιατί είμαστε καλή ομάδα και με πολλή δουλειά θεωρώ ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη για μας. Αυτά. Μια χαρά. Καλό καιρό είχε. Ωραία. Σας έλειψαν παίκτες σήμερα, είδαμε να μην έχετε πολλές επιλογές. Κοιτάξτε, επιλογές δεν θέλω να σταθώ ούτε να δικαιολογηθώ. Θεωρώ ότι σε αυτό το γήπεδο, όποιος και να είχαμε, το ίδιο ποδόσφαιρο θα παίζαμε. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, ούτε εμείς ούτε οι Καλονοί. Όποιος έβαζε τον γκολ, αυτός και θα κέρδιζε. Αποστημένα θα δημιουργούνταν κάποια ευκαιρία. Είδατε κι εσείς ότι ήταν πολύ δύσκολο να παίχτε καλό ποδόσφαιρο από δύο ομάδες που μπορούν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Ορίστε. Έχετε να μου κάνετε καμία ερώτηση για την ομάδα τη δική μου, τη Λάρισα, πλέον? Αν έχετε να μου κάνετε, πολύ ευχαριστώ να σας απαντήσω. Πλέον δεν είμαι αρμόδιος να απαντώ για την ομάδα. Μέσοντας με δύο εκτελεστικούς, παρόλο που είδαμε την ομάδα να μην μπορεί να πιέσει ιδιαίτερα και να μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες. Πιστεύετε ότι είναι θέμα των επιθετικών ή είναι θέμα της ομάδας? Κοιτάξτε, όχι. Γνωρίζαμε ότι δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο, το είδατε κι εσείς. Θέλαμε να μεταφέρουμε γρήγορα την μπάλα μπροστά και να την κρατήσουμε, γι' αυτό το λόγο παίξαμε και με δύο παιδιά τα οποία έχουν την ικανότητα να κρατήσουν την μπάλα. Αυτό που είχαμε ως στόχο, θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι το πετύχαμε αν στις δύο ευκαιρίες που μας δόθηκαν συστημένα τις αξιοποιούσαμε. Η τρίτη που ήταν πάλι από πλαγιοκόπηση και σέντρα που πηγαίνει στο τζίγκα και δεν εκτελεί με μία και τρώμε την κόντρα, δηλαδή μόνος του στο πέναλτι. Θα μπορεί να μιλούσαμε για διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή από άλλα παιδιά είμαι ευχαριστημένος, από άλλα παιδιά δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος. Οπωσδήποτε όμως σαν ομάδα, επειδή είμαι και λίγο χρονικό διάστημα, είμαι ουσιαστικά δύο μέρες στην ομάδα, θέλουμε βελτίωση σε όλους τους τομείς και σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε, γιατί μπορούν, έχουν δυνατότητα να παίξουν τα παιδιά. Κάτι τελευταίο. Επειδή είπατε ότι υπάρχουν δυνατότητες και χρειάζεται δουλειά, πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος για δουλειά? Ναι, θα προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε. Η Λάρισα, αυτό είπα εξ αρχής, ούτε εγώ έχω δικαιολογία, ούτε κανείς μας. Όποιος φοράει και παίζει σε αυτή την ομάδα, θα πρέπει να αγωνίζεται για ένα και μοναδικό στόχο να κερδίζει. Θέλει μεταγραφή στη Λάρισα? Αυτό θα το θεωρώ ότι και με την εισήγηση, γιατί πάντα λαμβάνω και την εισήγηση του προηγούμενου συναδέλφου, αλλά γνωρίζω την ομάδα, θεωρώ πως ναι, θα χρειαστούμε κάποια ενίσχυση σε θέσεις οι οποίες πονάμε. Από Δευτέρα νομίζω θα τρέξουν και αυτά τα θέματα.